Γεια σας φίλοι μου, γεια σας αγαπημένοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για άλλη μια φορά, εδώ μαζί σας, μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, για να περάσουμε όμορφα μαζί και πώς να μην περάσουμε τώρα που η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, η φύση έχει βάλει τα καλά της και εμείς είμαστε έτοιμοι για μια υπέροχη εκπομπή που αυτή τη φορά μάλιστα έχει και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Τι εννοώ, μείνετε μαζί μας και σύντομα θα δείτε. Εγώ θα πάω όμως στην Μερόπη μου. Μερόπη, τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα, Γιούλη μου. Καλά, εσύ? Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί μέσω της εκπομπής μας πήγα στην Αθήνα και εκεί γνώρισα από κοντά μία γυναίκα με έντονη φιλανθρωπική δράση, μία καλονή, μία γλυκιά μανούλα, μία γυναίκα κοσμογυρισμένη και κυρίως με μία καρδιά γεμάτη Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρίνα Βερνίκο. Μαρίνα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Η ζωή είναι ωραία, έτσι είναι ο τίτλος της. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση, γιατί η ζωή είναι ωραία. Επιλέγουμε να είναι η ζωή ωραία, γιατί σημασία έχει πώς νιώθουμε μέσα μας. Άμα νιώθεις καλά μέσα σου, είναι όλα όμορφα. Βρισκόμαστε στο χώρο σου και όπως βλέπουμε από τα αντικείμενα που έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα, είσαι πολύ δημιουργική και πολύ άσχολη. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Περιέγραψε μας μια τυπική σου μέρα. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην έχω τυπικές μέρες. Θέλω συνέχεια να κάνω διαφορετικά πράγματα. Αλλά μια τυπική μέρα θα είναι να ξυπνήσω, να κάτσω λίγο με τα παιδιά πριν φύγουν για το σχολείο, γυμναστική κάθε μέρα, όχι πολλή ώρα, μισή ώρα τη μέρα. Και μετά έρχομαι εδώ πέρα, στο χώρο μου. Τι άλλο περιλαμβάνει η καλλιτική σου περιποίηση? Έχεις κάποια πρωινή, κάποια βραδινή ρουτίνα? Κάθε βράδυ η βραδινή μου ρουτίνα είναι 20 λεπτή και προσπαθώ να την κάνω 15 λεπτή, δεν γίνεται. Δηλαδή τι κάνεις? Δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει να ξεβαφτώ. Έχω 10 διαφορετικές κρέμες, όχι 10, αλλά έχω άλλη για τα μάτια, άλλη για το πρόσωπο, άλλη για τα χείλια, άλλη για τα χέρια, όλο κάτι προστίθεται. Η φωτογραφία εξακολουθεί να είναι η μεγάλη σου αγάπη ή μήπως σε εκδικεί πλέον και ο σχεδιασμός? Σίγουρα είναι η μεγάλη μου αγάπη η φωτογραφία. Και επειδή λατρεύω πάρα πολύ τη χώρα μας, όλα τα αξεσουάρ που φτιάχνω, είτε είναι ρούχα, είτε τσάντες ή οτιδήποτε, είναι για προώθηση της χώρας μας. Σχεδιαστικά βλέπουμε ότι έχεις αναπτύξει μία δική σου ταυτότητα. Κάτι είναι πολύ δύσκολο και πολλοί σχεδιαστές ακόμα προσπαθούν να το πετύχουν. Πώς συνέβη αυτό? Πώς το πέτυχες και πώς άρχισε όλο αυτό? Πώς το άρχισε όλο αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Το ξεκίνησα ως εξής. Γιατί ήθελα να κάνω στη ζωή μου κάτι φιλανθρωπικό. Και ξεκίνησα και έκανα την CREATE. Ένας φιλανθρωπικός οργανισμός. CREATE σημαίνει CREATE TO AID. Δημιουργώ για να βοηθήσω. Κάθε χρόνο γίνεται μια δημοπρασία. Με διαφορετική θεματολογία κάθε χρονιά. Η πρώτη δημοπρασία που έγινε, καλάσαμε 250 πολύ γνωστούς Έλληνες να φιλοτεχνήσουν μία τσάντα. Και μέσα σε αυτές τις τσάντες, σε όσους αυτούς που δημιούργησα μία τσάντα, έφτιαξα κι εγώ μία τσάντα για το σκοπό. Σκοπός στην πρώτη μας δημοπρασία ήταν να αγοράσουμε μία ιατρική κινητή μονάδα για τους γιατρούς του κόσμου. Και έκανα κι εγώ μία τσάντα η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στη δημοπρασία. Οι προηγούμενες δημοπρασίες τι αντικείμενα είχαν, ποιο ήταν το θέμα τους? Η αγαπημένη μου. Είχαμε ζητήσει από αρχιτέκτονες να μας φτιάξουν ένα φωτιστικό. Φανταστικά, είδα τα πιο ωραία, ερχόντουσαν κάθε μέρα κάτι εκπληκτικά φωτιστικά, πραγματικά. Αυτά είναι οι αγαπημένοι μου. Μετά, όλες ήταν ωραίες, απλά αυτή η συγκεκριμένη. Ναι. Μετά κάναμε κόσμημα και φέτος θα κάνουμε, η τέταρτη ζητήσαμε από πολύ γνωστές Ελληνίδες και ξένες να μας δώσουν κάτι υψηλής δραπτικής από τη συλλογή τους. Αυτό πήγε καλύτερα απ' όλα και φέτος το λέμε memorabilia. Ναι. Και έχουμε ζητήσει από Έλληνες και ξένους πολύ σημαντικούς και γνωστούς ανθρώπους να μας δώσουν κάτι από την προσωπική τους συλλογή. Έχουμε από David Beckham και Leo Messi μέχρι J-Lo, Naomi, Αντετοκούμπο, Τσιτσιπά, όλους πολλούς, τα μεγαλύτερα ονόματα και πολλούς Έλληνες πολύ σημαντικούς, όλους τους τραγουδιστές μας. Ολυμπιονίκες, έχουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα που θα μπορούσε να πάρει κανείς.
ο γιος του έμεινος του Ανδρέα Παπανδρέου μας έδωσε τα γυαλιά του, τα οποία έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μας έδωσε το αγαπημένο κομπολόι του πατέρα της, οπότε έχουμε και τον έχουμε Παπανδρέου Μητσοτάκη. Έχουμε υπογεγραμμένες μπάλες από όλες τις ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, με τις υπογραφές όλων των παιχτών. Και θα γίνει στην Τεχνόπολη 5 του μήνα, που θα γίνει παρουσίαση εκεί πέρα και η έναρξη. Για να πάρει κάποιος μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να είναι εκεί ή μπορεί να γίνει και ψηφιακά? Η δημοπρασία είναι ηλεκτρονική και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική δημοπρασία. Είναι κάτι βέβαια πάρα πολύ εύκολο, μπαίνεις στο site, βάζεις το όνομά σου, βάζεις την τιμή που θα ήθελες να το αγοράσεις και αν κάποιος πάει και αγοράσει πάνω από σένα, δηλαδή λες εσύ θέλω να δώσω 50 ευρώ και πάει κάποιος και δώσει 100 ευρώ, θα συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος έδωσε 100 ευρώ αν θες να δώσεις παραπάνω. Κρατάει μία εβδομάδα, φέτος θα κρατήσει 5 μέρες, 5 με 10 Απριλίου, 5 είναι η έναρξη. Και ελπίζω να πάει καλά, γιατί στόχος μας φέτος είναι να πάρουμε έναν υπερηχογράφο για τα παιδιά με καρκίνο, που κάνει διάγνωση προώρη και είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, μπράβο σου. Και είναι ακριβό και ελπίζω, έτσι έχω μεγάλη αγωνία, γιατί θέλω να τα καταφέρουμε. Μαρίνα, πες μας πώς ακριβώς επιλέγεται ο σκοπός της κάθε φιλανθρωπικής οργάνωσης. Βλέπω όλους τους οργανισμούς, όσους έχουν ανάγκη και αποφασίζω εγώ ποιο θα είναι αυτό που είναι σημαντικό για μένα, γιατί κάθε δημοπρασία θέλω να έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θέλω να λέω θα πάνε, ξέρω εγώ, τα έσοδα σε κάποιο τάδε φιλανθρωπικό οργανισμό. Να λέω παιδιά, μαζευτήκαμε όλοι εδώ, κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια και αποκτήσαμε αυτό. Βλέπω ότι είσαι πολύ παθιασμένη με τη φιλανθρωπική σου δράση. Πόσο σημαντική είναι για σένα η προσφορά? Πολύ. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, ναι, από το να δίνεις χαρά σε κάποιον ή τη βοήθειά σου ή τι άλλο καλύτερο, ξέρω. Είσαι ένα παιδί πολύ ισορροπημένο. Πώς το κατάφεραν οι γονείς σου αυτό? Οι γονείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Όχι να προσπαθούμε να μαθαίνουμε τα παιδιά μας το οτιδήποτε. Άμα κάνεις κάτι, μετά το παιδί το βλέπει και του είναι δεύτερη φύση και ακολουθεί τα βήματα. Είμαστε τυχεροί που σε βρήκαμε τώρα εδώ, γιατί συνήθως λείπεις σε κάποιο σου ταξίδι που πας συνήθως και με την οικογένειά σου. Θέλω να μου πεις τι ζητάς από την κάθε χώρα που επισκέπτεσαι. Σκοπός μας είναι να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε 140 χώρες. 140 έγινε προχθές, που το τελευταίο μου ταξίδι ήταν στην Αλβανία. Και νομίζω κάθε ταξίδι έχει κάτι διαφορετικό να σου διδάξει. Κάτι διαφορετικό να πάρεις. Πριν δύο μήνες ταξιδέψαμε στο Τσιμπουτί και κολυμπήσαμε με φαλαινοκαρχαρίες. Θα πας στην Αίγυπτο να δεις πυραμίδες. Κάθε ταξίδι θα σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Η φιλανθρωπική αυτή δράση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Να ξαναπούμε ότι γίνεται για ένα μηχάνημα για τη διάγνωση του παιδικού καρκίνου. Τι πιο σπουδαίο από αυτό? Πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο της, χίλια μπράβο. Να πούμε ότι το site στο οποίο μπορούν να μπαίνουν οι τηλεθεατές μας είναι αυτό που αναγράφεται, της CREAID, από το creation και το aid, δηλαδή μέσα από τη δημιουργία και την βοήθεια, γιατί σε αυτό παίρνουν συνήθως μέρος όλοι οι καλλιτέχνες. Με την προσφορά τους, τέλος πάντων, βοηθάνε τα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η δημοπρασία ξεκινάει στις 5 Απριλίου, γίνεται ψηφιακά, μπαίνετε στο site και ό,τι σας αρέσει από αυτά τα αντικείμενα, γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα είναι πραγματικά ένα και ένα. Είναι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι αθλητές, από την Τζένιφερ Λόπεζ, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά και πολιτικοί, ο Παπανδρέου, τα γυαλιά του δηλαδή, και του Μητσοτάκη το κομπολόι. Έχει διάφορα μέσα, μπορείτε ήδη να μπείτε να τα δείτε και ό,τι σας ενδιαφέρει θα μπορούσατε να βάλετε κι εσείς το ποσό που θέλετε και να το αποκτήσετε. Και να βοηθήσουν σε αυτόν τον υπέροχο σκοπό. Ναι, είναι πραγματικά σημαντικό. Χίλια μπράβο και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μερόπη μου όμως, εσύ μας έχεις ετοιμάσει μία έρευνα. Εγώ σας έχω ετοιμάσει
πράγματα που μπορεί να φανταστούμε βέβαια, mm-hmm. αλλά η Google έρχεται να μας μαρτυρήσει ακριβώς τι ψάχνουν οι γυναίκες. Δηλαδή, κάθε χρόνο η μηχανή αναζήτησης, η αγαπημένη όλων μας πια, που δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε απορία, μισό λεπτό το τσεκάρεις και ξέρεις κατευθείαν την απάντηση. Έτσι, ναι, πραγματικά έχουμε χαθεί τελείως. Λέμε τι καιρό κάνει, αντί να κοιτάξουμε στο παράθυρο, κοιτάμε στο κινητό να δούμε τι κάνει. Πραγματικά. Αλλά και γενικότερα, το τι μπορεί να φανταστεί κανείς, μπορεί να. Παλιότερα ανέτρεχε σε κάποιο βιβλίο, διάβαζες ολόκληρο το βιβλίο για να βρεις την παράγραφο. Τώρα μπαίνεις κατευθείαν στην Google και οποιαδήποτε απορία στη λύνεις στο δευτερόλεπτο. Αυτή τη φορά όμως θέλουμε να δούμε τις γυναίκες. Τι απορίες έχουν οι γυναίκες. Εννοείται ότι η μόδα και η ομορφιά είναι το νούμερο ένα και μάλιστα είναι τρεις φορές περισσότερες οι αναζητήσεις σε σχέση με τους άντρες. Δηλαδή, ναι, τρεις λογικό. Φορές περισσότερο mm-hmm. αναζητούν πράγματα. Και τι ψάχνουν, tutorials, πώς να κάνεις κάτι. Γενικότερα, ναι, και πράγματα που μπορείς να κάνεις μόνος. Πώς μπορώ να κόψω τα μαλλιά μου, ας πούμε, είναι μια απορία στις αναζητήσεις που μπορούμε να βρούμε. Θα τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Θα αναφέρουμε κάποιες ερωτήσεις. Και είναι με τη σειρά. Ή είναι απλά γενικά οι περισσότερες. Είναι οι περισσότερες που αναζητήσεις. Ναι. Μπορούμε να δούμε πράγματα που φανταζόμαστε ότι πώς μπορώ να χάσω εύκολα βάρος. Ναι. Ποιον δεν ενδιαφέρει αυτό, ναι. Αναζητούν το όνομά τους στο Google. Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας να μην το έχει κάνει αυτό. Να βάλει δηλαδή το όνομά του, δηλαδή τι άλλο μπορεί να έχει. Να ψάξει τον άλλον, βέβαια, έτσι. Ναι, το όνομα του άλλου. Πώς θα καταλάβω αν ο φίλος μου είναι πιστός, είναι μία από τις αναζητήσεις. Αφορούν τις σχέσεις, τι είναι εγκυμοσύνη, πώς μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία της εγκυμοσύνης. Στην εγκυμοσύνη η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα. Το σώμα σου αλλάζει τόσο πολύ που πραγματικά χρειάζεσαι συμβουλές. Και επειδή γύρω μας η κάθε γυναίκα που θέλει να δώσει τη συμβουλή της είναι διαφορετική, ναι. Προσπαθείς να βρεις κάτι πιο επιστημονικό. Βέβαια, πολλές φορές αυτά δεν είναι και όλα σωστά, γιατί στο ίντερνετ γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ανασφάλεια μας πάει εκεί πιο γρήγορα και από το γιατρό. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί γενικά με τις ερωτήσεις αυτές βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί για συμβουλές με δίαιτα, διατροφή, γυμναστήριο, πράγματα δηλαδή που προσπαθούν να τα κάνουν στο σπίτι μόνες τους mm-hmm. και να βρούμε πληροφορίες. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να μένουμε στη συμβουλή του ειδικού. Τα πιο παράξενα τώρα που μπορούμε να δούμε είναι ότι πώς μπορούμε να αγοράσουμε κρασί χύμα. Μία γυναίκα, αν διοργανώνει πάρτι στο σπίτι, ας πούμε, ναι. είναι μία ερώτηση που χρειάζεται. Καλά, αυτό μάλλον πάει προς βόρειες χώρες, φαντάζομαι, και φαντάζομαι ότι είναι για πιο νεαρές ηλικίες, που ίσως να μην τους επιτρέπεται. Mm. Οπότε προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν, να κάνουν τα πάρτι τους. Ναι. Πολύ. Ίσως, κάπου εκεί που πάει το μυαλό. Πολύ βασικό αυτό που λες. Πώς μπορώ να αποκτήσω έναν μονόκερο. Αυτό εδώ είμαστε ηλικίες, εντάξει, 5 με 7. Είναι 15 με 34 δεν μπορεί. Οι ηλικίες αυτές okay. που αφορούν το 75% του γυναικείου πληθυσμού έτσι, που υπάρχουν σε συμμετοχή στο Google. Και υπάρχει και ο αισθησιακός χορός για τον οποίο γκουγκλάρουν, ναι. όπως είναι το ρήμα του Google πλέον, του ERK. Όπου ψάχνουν εκείνα τα βιντεάκια που έλεγες πριν, ψάχνουν να βρουν έτσι συμβουλές σχετικά να μάθουν σπίτι μόνος. Πώς το χορεύεις δηλαδή. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με την Αμερική. Εδώ δεν βλέπω και πολλούς να χορεύουν. Τι λες εσύ. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στο σπίτι του. Ο καθένας όταν κλείνει πόρτα. Βέβαια. Και τα μαλλιά. Πώς ξέρεις πώς μπορεί να έχει κάποιος περιποιηθεί τα μαλλιά του, έτσι. Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες για όλα αυτά. Υπάρχουν και πληροφορίες που αναζητούν σχετικά με τις δύσκολες μέρες που περνάει μια γυναίκα, mm-hmm. έτσι. Και γενικότερα ό,τι αφορά μια γυναίκα, να σου πω στο τέλος ότι οι γυναίκες πολύ πιο εύκολα αγοράζουν προϊόντα μέσω του ίντερνετ, νιώθουν πιο άνετα με τα είδη και τα μεγέθη, οπότε οι αγορές είναι πολύ πιο άμεσες και πιο γρήγορες. Ναι, σε σχέση με τους άντρες. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον κορονοϊό και όλο αυτό που έγινε, που φόβησε τον κόσμο και πλέον δεν θέλει να πηγαίνει στα μαγαζιά και βρήκε την ευκολία του ίντερνετ, η αλήθεια είναι ότι δεν έρχονται σε επαφή με την κάθε πολίτρια και νιώθουν πιο οικείο το να το αγοράσουν, νιώθουν μόνο τη χαρά της μόδας. Δεν νιώθουν όλο αυτό το να ντραπούν, το να νιώσουν άσχημα και την ενέργεια που θέλει όλο αυτό το να κατέβει στα μαγαζιά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κουράζει η βόλτα στα μαγαζιά. Ακούγεται ωραίο, αλλά είναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Τα ξέρω καλά.
Λοιπόν, δεν τα περίμενα αυτά. Περίμενα να μου πεις πιο πολύ μαγειρική. Περίμενα να μου πεις για τι γίνεται όταν έρχεται ένα μωρό στο σπίτι. Περίμενα να μου πεις γενικότερα συμβουλές για το πώς γίνεται μια γυναίκα νοικοκυρά, πώς είναι με τον άντρα της. Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας για άλλη μια φορά, ακόμα και η Google πιστεύω ότι το κατάλαβε. Πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μερόπη. Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Να είσαι καλά. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα θέμα πολύ οικείο, πολύ δικό μου, πολύ το αγαπώ. Πάμε να δούμε μόδα με ένα κορίτσι που μας έχει έρθει από το Ρέθυμνο, με ένα κορίτσι που αγαπάει τη μόδα όσο κι εγώ, Μαρίνα Κουζούλογλου. Να την ευχαριστήσω που ήρθε σήμερα εδώ και είναι μαζί μας. Τι κάνεις, Μαρίνα, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά και τώρα που είμαι εδώ είμαι ακόμα καλύτερα και πιο χαρούμενη, μπορώ να πω. Έχεις να μας δείξεις πολλά πράγματα, να μας πεις πολλά, περί μόδας, περί τάσεων. Βεβαίως. Και μία συγκεκριμένη τάση. Πολύ συγκεκριμένη και πολύ αγαπημένη τάση, που φυσικά μιλάμε για το τζιν. Γίνεται ένας χαμός φέτος με το τζιν, το οποίο το συναντάμε σε διάφορες εκδοχές. Όχι μόνο σε πατελόνι, το συναντάμε και σε πανοφόρι, το συναντάμε και σε φόρεμα και σε φούστα μακριά. Τα 90s για κάποιο λόγο είναι ένα αγαπημένο κομμάτι των σχεδιαστών, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, συνήθως κάνουν. Ναι. Όλο ναι, comeback συνέχεια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα λοιπόν μιλάμε και για φούστα τζιν μακριά. Αφήνουμε λίγο πίσω τις μίνι φούστες που τις είχαμε έτσι πέρσι το χειμώνα. Γενικά το τζιν είναι μια τάση η οποία ξεκινάει από πέρσι, τη βλέπουμε να υιοθετείται με τα low rise jean, τα χαμηλοκάβαλα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου θύμισε και πολλές έτσι εφηβικές μου αναμνήσεις. Ναι, εμείς τα πετύχαμε αυτά. Τα πετύχαμε πολύ, αλλά τότε ήμασταν και άλλα τα σώματα. Έτσι, οπότε, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, ξέρω. Δεν θέλω να τις ξαναθυμηθώ. Καθόλου. Μια χαρά. Φέτος λοιπόν τα πράγματα διορθώνονται στα τζιν. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τζιν που σίγουρα είναι χαμηλοκάβαλα, όσο αγολά τα πατελόνια ή τις φούστες. Και έχουμε βέβαια και τζιν τα οποία έρχονται κανονικά στην μέση, είναι και white leg πατελόνες. Πολύ, αυτά τα τζιν είναι ωραία και κολακευτικά για το σώμα. Mm-hmm. Γιατί η μέση πάνω, ψηλά η μέση, φαίνεται, αναδεικνύεται και κάτω κρύβονται όλα. Έτσι, έτσι. Και πολύ άνετα. Και ταιριάζει και στους περισσότερους σωματότυπους, να πούμε. Είναι ένα τζιν το οποίο επιμικρύνει γενικότερα τη σιλουέτα, οπότε μια χαρά. Κολακευτικό πολύ. Όντως. Τα είδαμε όμως να φοριούνται και σε πιο επίσημες περιπτώσεις. Δηλαδή είδαμε και τζιν κουστούμι και είδαμε και τζιν φορέματα που μπορούν να φορηθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το μοντέλο μας, τη Σάντρα, να δείξουμε ένα φόρεμα που φοράει και που είναι και για το πρωί, αλλά και για το βράδυ, ανάλογα με το παπούτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι γενικότερα το τζιν είναι ένα κομμάτι το οποίο πλέον συγκαταλέγεται στα κλασικά κομμάτια μιας γυναικείας γαρδαρόμπας, που σημαίνει δηλαδή όταν λέμε κλασικό, εννοούμε διαχρονικό, όχι το βαρετό και το πολυσυνηθισμένο. Είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο θα το βάλουμε στην ντουλάπα μας φέτος, θα το φορέσουμε για πολλές σεζόν και θα δείχνει το ίδιο φρέσκο και το ίδιο έτσι δυναμικό. Έτσι είναι. Όσες φορές και να το φορέσουμε. Και είναι και ένας καμβάς πολύ, πολύ ωραίος. Ακριβώς. Γιατί είναι ουδέτερο. Μπορούμε δηλαδή να προσθέσουμε ένα φουλάρι, το πιο απλό, και να του δώσουμε χρώμα, ένα μακιγιάζ πιο έντονο. Βλέπεις εδώ τώρα πώς αλλάζει όλο το στυλ. Είναι ένα στυλ το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μπορεί να κρατηθεί από το πρωί ως το βράδυ. Γενικά, το τζιν έχει αυτή την πολυμορφία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να το φορέσεις από το πρωί με κάποια άλλα αξεσουάρ στο γραφείο σου ή να βγεις έξω από το σπίτι σου να κάνεις τις δουλειές σου. Και στη συνέχεια, αλλάζοντας απλά και μόνο τα αξεσουάρ και όχι μόνο κάποιες φορές, μπορείς να καταφέρεις να πετύχεις μια πολύ έτσι stylish και glam εμφάνιση και βραδινή ακόμα. Με αξεσουάρ. Με αξεσουάρ. Με σηκωμένα τα μανίκια. Έτσι, casual. Και μπορούμε να δώσουμε και άλλο χρώμα, θέλουμε, γιατί όπως είπες, είναι ένας καμβάς το τζιν, οπότε μπορείς να του βάλεις όσο χρώμα θέλεις. Πραγματικά, δες τώρα ένα ωραίο outfit. Το οποίο μόνο αν αλλάξεις το παπούτσι στην πραγματικότητα, είσαι έτοιμη και για το βράδυ. Έτσι, να βγεις έξω και να πας στη βόλτα σου. Κούκλα. Πολύ όμορφο και πολύ απλά. Πάρα πολύ όμορφο. Και η επόμενη τάση που εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Η φούστα που μας είπες και πριν. Ναι, μεν είναι οι μίνι φούστες, αυτές ψιλοφεύγουν ξανά τώρα. Ναι.
Ναι, τις είναι, κρατάμε λίγο μάλλον πιο πίσω, αλλά όχι ναι. σε τζιν. Η τζιν μάξι φούστα. Πού τους ήρθε. Δηλαδή ήταν το μοναδικό που δεν περίμενα. Κι όμως είπαμε, οι σχεδιαστές αγαπάνε τα 90s για κάποιο λόγο και τα φέρνουν συχνά μπροστά, τα βλέπουμε και πέρσι και φέτος και πρόπερσι γενικότερα. Γενικά η μάξι φούστα είναι ένα τρέν το οποίο θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα το φορέσουμε, θα το συνδυάσουμε. Τι εννοείς, κάτι πρέπει να προσέξουμε. Με την έννοια ότι γενικότερα όταν μια γυναίκα δεν φοράει μάξι ή δεν συνηθίζει να φοράει μάξι, της είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βάλει και να το υποστηρίξει. Παρ' όλα αυτά, όλα θέλουν τρόπο στο στυλ και να όχι κόπο. Να δείξω τι εννοούμε. Mm-hmm. Η φούστα είναι αυτή εδώ. Ναι, βεβαίως. Μακριά, στενή, τη δοκίμασα. Δεν είναι πολύ εύκολη, δεν έχει δηλαδή την ευκολία του τζιν που είμαι άνετη. Ακριβώς, σε αντίθεση με τα τζιν τα οποία έχουν πιο φαρδιές γραμμές, πιο oversized. Η τζιν είναι πιο κοντά στη γραμμή του σώματος. Το πατρόν ακολουθεί τη γραμμή του σώματος και αγκαλιάζει τη γραμμή του σώματος. Δεν είναι τόσο πολύ άνετη. Και βέβαια, ειδικά στο πάνω μέρος. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ λεπτή μια κοπέλα, αλλά και πάλι, αν τη θέλει να εφαρμόζει ωραία, mm-hmm. είναι αρκετά στενή μέχρι σε ένα σημείο που κάνει την κίνηση λίγο δύσκολη. Και μετά ανοίγει, γιατί έχει και το σκίσιμο. Πιο κάτω, δηλαδή, ευτυχώς μας αφήνει. Θυμίζει λίγο γοργονέ, θα έλεγα ναι. εγώ, που είναι πάνω στενό και κάτω κάπως φεύγει σε αλφα γραμμή. Ναι, θέλει μια πιο προσεκτική διαχείριση, ιδιαίτερα όπως είπαμε για κοπέλες οι οποίες δεν συνηθίζουν να φοράνε μακριά. Κάνε μου λίγο styling, πώς θα την έβαζες εσύ. Λοιπόν, κοίτα να δεις, επειδή το jean, η μακριά φούστα, η jean, για μένα, για να έχει μια φρέσκια πινελιά, νομίζω ότι θα πρέπει να τη συνδυάσεις με διαφορετικές υφές περισσότερο. Για να δούμε λίγο το κορίτσι μας, να μας πεις και εσύ. Για έλα να δούμε πώς το έχεις συνδυάσει εσύ αυτή τη φορά. Είναι η μακριά τζιν φούστα με ένα πιο elegant top. Λοιπόν, όσο αφορά τις τζιν φούστες, φυσικά ξεκινάμε από ένα απλό αξεσουάρ. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μία ζώνη εδώ, στη μέση και πραγματικά να αλλάξει όλο το ύφος, νομίζω, του ντυσίματός μας. Οι υφές σίγουρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία τζιν φούστα, πέρα από μία διαφάνεια ή, θα σου πω το πιο απλό, ένα t-shirt. Υπάρχει πιο όμορφο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ απλό, τζιν, πολύ ωραίο. T-shirt, blazer, sneakers ή μποτάκια. Εγώ αυτό θα το έβλεπα και με ένα μαύρο πέδιλο και ένα κλάντς έτσι λίγο πιο βραδινό, ας πούμε, όχι λόγω μεγέθους, αλλά λόγω υφής. Γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ναι, και αυτός είναι και ένα τρόπος γενικότερα να χρησιμοποιούμε πράγματα μέσα από την ντουλάπα μας που δεν είναι πλέον μεγάλες τάσεις, θα λέγαμε. Μία ζακέτα. Ναι. Ποιος δεν έχει, ας πούμε, μία crop ζακέτα που πέρσι και πρόπερσι γινόταν χαμός με τις ζακέτες. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός που μπορεί μία γυναίκα να το φορέσει είτε κουμπωμένη, οπότε στην ουσία παίζει το ρόλο της μπλούζας μας, είτε να το φορέσει πάνω από ένα πουκάμισο ή ένα top. Τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Και Σάντρα, αν θέλεις μπορείς να αλλάξεις, για να περάσουμε στο άλλο το κομμάτι το οποίο είναι τόσο βολικό και το έχουν αγαπήσει, όποιες το έχουν αγαπήσει, δεν το αλλάζουμε τίποτα, την ολόσωμη φόρμα. Βεβαίως. Πλέον και σε τζιν. Για πες μου. Είναι πολύ πρακτικό και θα σου πω και ένα μυστικό για την ολόσωμη φόρμα. Ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικά εξυπηρετεί στο να, ειδικά στις κοπέλες, στις γυναίκες που δεν μπορούν να συνδυάσουν εύκολα πράγματα. Τι εννοώ. Ναι. Επειδή λοιπόν η τάση αυτή φέτος μας φέρνει και το total denim, δηλαδή πάνω jean, κάτω jean, και συνήθως έχουμε και την απορία, καλά τώρα εγώ πώς θα συνδυάσω τη μια απόχρωση με την άλλη, γενικότερα δεν έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Όχι, δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν η jean φόρμα μας βγάζει από αυτό το προβληματισμό. Έχουμε ένα set ολοκληρωμένο, έτοιμο, το φοράμε, το μόνο που λείπει στην πραγματικότητα είναι τα αξεσουάρ. Για να δούμε λοιπόν πώς το έχει συνδυάσει, Σάντρα. Κοίτα, θεϊκή φόρμα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εύκολη, αυτό που λες, ένα ρούχο, ούτε σκέφτεσαι. Και μπορείς πάλι να το συνδυάσεις με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και όσο αφορά το παπούτσι, και όσο αφορά τη τσάντα, και όσο αφορά το κόσμημα, και όσο αφορά και ένα πανοφόρι που θα βάλεις. Πραγματικά, πολύ ωραίο, με blazer, ας πούμε. Και κοίτα, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για τον καμβά, και το μαύρο μπορείς να κολλήσεις πάνω στο denim, στο jean, και το άσπρο και όλα τα χρώματα. Όλα, όλα. Και έτσι όπως τη βλέπω με την κόκκινη τη γόβα, για βραδινό, εγώ θα έβαζα και στρας. Δηλαδή, το μεταμορφώνουμε εντελώς
και γίνεται υπέροχο και για βράδυ. Εννοείται. Σκέψου πόσο διαφορετικές μορφές μπορεί να πάρει αν συμπληρώσει και το πανωφόρι, ας πούμε, πάνω. Από ένα statement μέχρι ένα απλό πανωφόρι. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ, Σάντρα, και θα ήθελα να δούμε και ένα τελευταίο outfit με λίγο πιο ξεπλυμμένο jean. Για μίλησε μας λίγο έτσι για τα πλυσίματα και τις... Ωραία. Κοίτα να δεις, το μπλε, το κλασικό, είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Το έχουμε, το φοράμε συνέχεια, το ευχαριστιόμαστε. Φέτος όμως παρατηρούμε και το εξής, και το χρώμα στα τζιν. Δηλαδή βλέπουμε λιλά, βλέπουμε νέον, βλέπουμε κρέμ λευκό, πολύ ωραίο. Ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό, ανοίγει η ψυχή σου τέλος πάντων με όλα αυτά. Τα λευκά, τα κλασικά που έχουμε, το λευκό τζιν είναι πλέον εντάξει. Κλασικό για μια γαρντερόμπα. Βεβαίως. Και επίσης έχουμε και τα ξεβάματα, το ξεβαμένο τζιν που λέμε, αλλά και αυτό που έχει την αίσθηση του βρώμικου. Ναι. Είναι και αυτό πολύ τάση. Είναι τάση, ναι. Όταν λέμε ξεβαμένο, μιλάμε για τόσο ξεβαμένο, έτσι. Ναι. Ξεβαμένο ή μπορεί να κάνει κάποιες, να παίζει με το πόσο ξεβαμένο είναι. Σαν μπορεί... νερά. Ναι, σαν νερά ακριβώς, σαν νερά. Και αυτό το πατελόνι είναι και συνδυάζει άλλη μια τάση, σωστά? Βέβαια, τα κάρκο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Η μακριά φούστα που δείξαμε πριν, μπορούμε να τη βρούμε πολύ εύκολα και σε κάρκο. Απλά να πούμε λιγάκι όσο αφορά τις τσέπες αυτές, επειδή γενικότερα δίνουν όγκο. Καλό είναι να το προσέξουμε λιγάκι. Την εφαρμογή να προσέξουμε. Ναι. Όταν αναδεικνύει τα σωστά σημεία, που εδώ πέρα με ένα κροπ, η μεσούλα φαίνεται πολύ ωραία και στο πίσω μέρος να είναι εφαρμοστό ωραίο, γιατί μας έρχεται σαν τάση από την Αμερική. Από την τραπ και αυτά τα τζούσι κορίτσια, έτσι τα πολύ σεξι. Ωραία. Οπότε ναι, θα μπορούσε να το κλέψουμε και να το βάλουμε έτσι πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τη Σάντρα με ένα τελευταίο outfit. Τι λέγαμε πριν για τζούσι κορίτσια? Καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για ένα κορίτσι elegant. Με ένα φόρεμα επίσης denim, σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Πώς θα το συνδυάζεις αυτό, Μαρίνα? Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν το φόρεμα, το τζιν, το οποίο σαν και αυτό που φοράει η Σάντρα, το οποίο είναι και αμάνικο, δεν έχει μανίκι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από τώρα. Δηλαδή να το φορέσεις από μέσα με ένα πουκάμισο, να το φορέσεις με ένα, ξέρω εγώ, κάποιο πουλοβεράκι εποχιακό και που φοριέται. Με διαφάνεια. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μαζί. Είναι κάτι το παίρνεις τώρα και το φοράς όλο το καλοκαίρι. Και επίσης μπορείς απλά να το φορέσεις έτσι και να το να δημιουργήσεις έτσι ένα ενδιαφέρον με ένα ακόμα denim κομμάτι. Για δείξε μου. Δηλαδή, να προσθέσουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν, τάση μεγάλη κι αυτό, ο συνδυασμός... Jean πάνω σε jean. Ακριβώς. Όλο το outfit. Όλο το outfit jean. Να είναι jean. Το οποίο μπορεί να παίξει και στα πατελόνια και στις φούστες με οτιδήποτε τζιν και αν έχουμε. Νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι των αποχρώσεων έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον στιλιστικό. Ναι. Από το να βάλεις ένα τζιν το οποίο είναι από πάνω μέχρι κάτω το ίδιο. Σωστά. Εγώ τώρα θα το έβαζα και κάτι άλλο. Θα έβαζα λίγο χρώμα. Εάν δεν επιλέξουμε να κάνουμε αυτή την τάση, θα το έβαζα και έτσι. Γιατί και το χρώμα είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση, οπότε το να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερο ζωντάνια και χαρά στο outfit είναι επίσης πολύ ωραίο. Τι λες? Ναι, εννοείται. Πάντα λίγο χρώμα νομίζω είναι καλοδεχούμενο και φτιάχνει και τη διάθεση πάρα πολύ. Κοίτα ένα ωραίο outfit. Όντως. Ένα outfit πάλι για όλες τις ώρες. Νομίζω έχουμε βαρεθεί να το λέμε έτσι σήμερα, αλλά είναι πραγματικότητα. Και να κάνουμε, το πάμε και λίγο παραπέρα, να κάνουμε color blocking. Δεν τα φοβόμαστε τα χρώματα, τα βάζουμε όλα μαζί, αρκεί να είμαστε χαρούμενες, αρκεί να έχουμε καλή διάθεση και να ευχαριστιόμαστε τη μόδα. Έτσι ακριβώς. Σάντρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρίνα, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήσουν υπέροχοι. Και εσείς μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας είναι ο Εμμανουήλ Καναβάκης. Καλώς όρισες, Εμμανουήλ. Πώς είσαι? Να είστε καλά, δόξα Θεώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκάκι νηστίσιμο. Ναι. Με μαύρη σοκολάτα, ταχίνι, χυμό πορτοκάλι και χαλβά. Πολύ δύσκολο μου ακούγεται αυτό. Και νηστίσιμο. Ναι. Και γλυκό. Είναι και πάρα πολύ εύκολο και νομίζω ότι είναι πολύ τίμιο γλυκό για όποιον νηστεύει να έχει μια επιλογή τέτοια που συνήθως υστερούνται λόγω του γάλακτος. Ωραία, για πάμε να μας δείξεις. Έχουμε το χυμό πορτοκάλι, θα τον ζεστάνουμε, θα το ρίξουμε στη μαύρη σοκολάτα,
Θα τα αφήσουμε ένα λεπτάκι να μαλακώσει η σοκολάτα, τα ανακατέψουμε. Για περιμένει λίγο, όταν λες θα το ζεστάνουμε να τα αφήσουμε να βράσει. Καλό είναι να ζεσταθεί καλά για να μπορέσει να λιώσει τη σοκολάτα. Άρα, μετά. Περιμένουμε να βράσει. Ναι. Τέλεια. Εδώ τι μας έχεις, τι είναι αυτό. Έχουμε μαύρη σοκολάτα. Ναι. Που δεν έχει γάλα, γι' αυτό είναι και νησίσιμο το γλυκάκι. Έχουμε ταχίνι και χαλβά που μας μακεδονικό. Mm-hmm. Με κονφί πορτοκάλι εμείς βάζουμε επίσης. Και η σοκολάτα με το πορτοκάλι είναι ένας συνδυασμός φανταστικός. Με χαλβά, σοκολάτα και πορτοκάλι, δεν το έχω ξαναφάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ουσιαστικά ο κορμός που κάνουμε στο σπίτι, το μοσαϊκό, ναι. Αλλά στην νησίσιμη του μορφή. Τέλεια! Ναι. Γιατί το μοσαϊκό το λατρεύουν όλοι. Ναι, ναι, είναι εύκολο. Έτσι, πάρα παιδιά, πολύ και γρήγορο. Μπορεί δηλαδή να το κάνει ο καθένας στο σπίτι του, πολύ άνετα. Ναι, και βλέπω ότι και τα υλικά είναι πολύ λίγα, άρα είναι και ένα οικονομικό γλυκό. Είναι οικονομικό, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και νόστιμο, ειδικά αν νηστεύεις και στερείς το γάλα. Είναι, νομίζω ότι όποιος το φτιάξει νηστεύει θα είναι πολύ χαρούμενος μετά. Διατηρείται μετά στο ψυγείο. Ναι, διατηρείται και ψυγείο και κατάψυξη και το σερβίρουμε όποτε εμείς θέλουμε. Δεν μου λες, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σε πιο μικρή μορφή, σαν τύπου σοκολατάκι, ας πούμε. Ναι, εμείς θα το φορμάρουμε σε ένα τσέρκι τούρτας. Θα σας το δείξω εγώ μετά και σε κόρμο ένα άλλο σχέδιο. Αλλά μπορεί να το φορμάρεις σε ένα ταψάκι χαμηλό, περίπου 2 πόντους. Να το καταψύξεις, να το κόψεις, να το περάσεις από μαύρη σοκολάτα και κακάο. Και σε ένα σοκολατάκι νηστίσιμο. Για κέρασμα, για να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο μαζί τους, γιατί είναι και πάρα πολύ θρεπτικό. Δηλαδή, ό,τι συστατικό βλέπω είναι από αυτά που προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Και ο λόγος που βάζουμε και το κονφί, το πορτοκάλι, το σιροπιασμένο, είναι ότι επειδή καλό είναι να μην πετάμε τίποτα σε ό,τι κάνουμε, λέγεται zero waste, όταν στύψουμε το πορτοκάλι και πάρουμε την κούπα, αυτή την κούπα λοιπόν μετά τη βάζουμε στο νερό. Την πλανσάρουμε που λέμε εμείς 3 φορές. Ναι. Την ξεκινάμε από κρύο νερό σε ζεστό. Αλλάζουμε το νερό 3 φορές και ξεπικραίνει το πορτοκάλι. Και παίρνουμε μετά τη φλούδα. Τη φλούδα τη βάζουμε σε ένα σιρόπι για αρκετές ώρες, όσο νερό τόσο ζάχαρη. Και μετά τη σιρώνουμε και έχουμε το κονφί το πορτοκάλι. Οπότε ωραία. Εκμεταλλευόμαστε τα πάντα. Zero waste λοιπόν. Zero waste, ναι, είναι καλό. Zero waste. Είναι καλό. Ωραία, έβρασε τώρα το λοιπόν, χυμό σου. Έβρασε ο χυμό, τον ρίχνουμε στη μαύρη σοκολάτα. Πάρουμε ένα σύρμα. Καλό να το αφήσουμε έτσι λιγάκι για να τη μαλακώσει να τελειώσει. Να τελειώσει, ναι. Και να κατέβουμε. Τέλεια, λιώνει αμέσως. Ναι. Και το θέλουμε έτσι τόσο... Ναι, τώρα είναι σε πιο αραιή μορφή. Με το ταχύνι θα αρχίσει να αποκτάει σώμα. Α, okay, έτσι του δίνουμε περισσότερη. Έτσι, κρεμόδιφη. Κρεμόδιφη, ναι. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει. Το χυμό από πόσο πορτοκάλι είπες? Είναι 400 γραμμάρια χυμός, 400 γραμμάρια σοκολάτα, 400 γραμμάρια ταχύνι. Ωραία. Και 700 γραμμάρια χαλβά. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι έχει λιώσει η σοκολάτα. Αχ, τέλειο είναι. Ναι, και μυρίζει ωραία. Μυρίζει τέλεια. Είναι και μία βάση που μπορείς να βάζεις και ξηρούς καρπούς αν θέλεις, κράμπερι, μπορεί να τα... Δηλαδή αντί για το πορτοκάλι θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο. Ναι, και αντί για το πορτοκάλι και ο πορτοκάλι και αμύγδαλο μαζί που είναι πολύ ωραίο, είτε καρύδι, είτε φουντούκι, είτε κράμπερι, ό,τι μας αρέσει. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί όλοι. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε και το ταχύνι μας. Τώρα βλέπετε εδώ ότι αποκτάει σώμα το γλυκό. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα για το χαλβά με το πορτοκαλάκι μας μέσα. Ωραία. Φαίνεται πάρα πολύ εύκολο πάντως. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι 3-4 υλικά αυτό. Τέλεια. Και για το σπίτι και για τα παιδιά. Και δύσκολα θα καταλάβει κάποιος ότι αυτό το γλυκό είναι νηστίσιμο ή βέγκαν για κάποιους. Ναι, που... γιατί όταν λέμε νηστίσιμο, έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ στερημένο από γεύση. Ναι. Και τελικά δεν είναι έτσι. Όχι, δεν υπάρχουν έτσι τρόποι να φάμε κάτι ωραίο και να νηστεύουμε παράλληλα. Είναι θέμα συνδυασμών. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκάκι μας. Τέλει. Θα το φορμάρουμε τώρα. Πανεύκολο, πραγματικά. Εμείς έχουμε βάλει ένα τσέρκι, το έχουμε περάσει από κάτω με βράνι για να μην τρέξει ο χαλβάς. Απλά βρέχουμε εδώ με νεράκι και κολλάμε τη μεμβράνη. Mm-hmm. Το βάζουμε μέσα. Βάζουμε μέσα το γλυκό μας. Μπορούμε να το κάνουμε και τούρτα. Εννοείται. Εδώ πέρα και κάποιος να έχει γενέθλια γιορτή τώρα στη 40. Το
Το φορμάζει σε ένα τσέρκι, λίγο κακάο από πάνω, ίσως κάνα δύο πορτοκαλάκια που θα σας δείξουμε και στον κορμό που φέραμε εμείς και είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν τώρα το παίρνουμε, το βάζουμε ψυγείο. Ψυγείο ή κατάψυξη. Άμα το βιαζόμαστε, κατάψυξη σε καμιά ωρίτσα. Αν όχι, ψυγείο 3-4 ώρες, το βγάζουμε από το τσέρκι και διατηρείται και μια εβδομάδα. Είναι καταπληκτικό, είναι πανεύκολο. Και θέλω να δω και την άλλη μορφή που το έχεις. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να είναι σε τούρτα, ας πούμε, ναι, σε γλυκό, σε τραπέζι. Για να το δούμε λοιπόν και στον κορμό. Λοιπόν, εδώ το έχουμε σαν κορμό, που κόβεται και εύκολα έτσι. Ναι, πιο εύκολο να το κόψεις. Σαν κομμάτια. Ναι. Και έχουμε και πορτοκαλάκια που έχουμε κάνει από τις σκούπες για να μην χαραμίζεται τίποτα. Τα βάζουμε από πάνω και έχουμε ένα πολύ ωραίο κορμό. Τέλειο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Εύκολο γλυκό, φαίνεται πετανόστιμο, θα το δοκιμάσω μετά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εσείς. Και εμείς προχωράμε και πάω λοιπόν να συναντήσω την αγαπητή Μαρία Σόγια. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Γιούλη μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θα μας λες τα θέματα τα αστρολογικά, σωστά? Ναι. Και θα ήθελα να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα για την αστρολογία. Δηλαδή δεν θα ήθελα κάθε φορά να λέμε τι γίνεται σε κάθε ζώδιο. Θα ήθελα να μας διδάξεις αστρολογία. Ναι, που νομίζω ότι είναι και πιο χρήσιμο. Έτσι, ναι. Γιατί είναι σημαντικό πλέον, όλοι μπορούν από οποιοδήποτε site να βρουν δωρεάν τον αστρολογικό τους χάρτη. Και από τη στιγμή που έχουμε το χάρτη μας, σημαντικό είναι να μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε λίγο και μόνοι μας, να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι, γιατί οι αστρολόγοι λένε, τους ακούμε στις τηλεοράσεις, τους ακούμε σε διάφορα κανάλια στο YouTube, διαβάζουμε τα sites, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούν. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις κάποια πράγματα. Ναι, και επίσης, δεν έχουν όλη γνώση. Και πρέπει να γνωρίζεις και πρέπει να ξέρεις λίγο και το χάρτη σου. Γιατί, για παράδειγμα, οι πολλές προβλέψεις βγαίνουν με βάση τον οροσκόπο μας. Ή για έναν άντρα είναι σημαντικό το ζώδιό του και ο οροσκόπος του, για μια γυναίκα η σελήνη της και ο οροσκόπος της. Πιο σημαντικά. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε που είναι η σελήνη μας όταν είμαστε γυναίκα. Ούτε αυτό το ήξερα εγώ, ναι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι ο ήλιος μας που είναι το ζώδιό μας. Α, πιο σημαντικό, ε. Ναι, στις γυναίκες ναι, είναι η σελήνη και μετά είναι ο οροσκόπος. Αυτά τα δύο κοιτάμε. Οπότε αν δεν ξέρεις αυτά και είσαι γυναίκα και ακούσεις απλά το ζώδιό σου, δεν έχεις και πολλές πιθανότητες να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωραία. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσαρεστείται ο κόσμος με την αστρολογία και λέει, μα λέει κάποια πράγματα, αλλά δεν μου συμβαίνουν. Ναι, λογικό δεν γίνεται όλοι που είναι γεννημένοι, ακριβώς, ας πούμε, σε ένα ζώδιο να τους συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Ναι. Απόλυτα λογικό. Μαθαίνουμε λοιπόν που έχουμε τους πλανήτες μας, σωστά? Ναι. Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη και μετά και τους πιο μεγάλους, ναι, Δία κτλ. Τους εξωκρόνους. Τι γίνεται με αυτούς τους οίκους, θέλω να μου πει σήμερα. Τι γίνεται και ξαναμπαίνουμε ακόμη πιο βαθιά στην αστρολογία και τα βλέπουμε όλα, τους πλανήτες που ήδη ξέρουμε που, ναι, έχουμε, αλλά λίγο διαφορετικά. Για εξήγησέ μου. Πολύ διαφορετικά, γιατί βγάζοντας το χάρτη, ουσιαστικά είναι ένας κύκλος που είναι χωρισμένος σε 12 τμήματα. Ναι. Το πρώτο είναι ο οροσκόπος μας, ξεκινάμε από εκεί. Πρώτος ο πρώτος οίκος λοιπόν, ναι, είναι ο οροσκόπος. Ωραία. Και θα μας δώσει στοιχεία που έχουν να κάνουν πολλές φορές με τον τρόπο γέννησης. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος έχει οροσκόπο υδροχό είναι, ή τον ουρανό στον πρώτο οίκο, ένιωσε τη γέννησή του σαν απελευθέρωση. Αν είναι ο Πλούτωνας ή Σκορπιός ο οροσκόπος, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, γιατί η αστρολογία είναι στατιστική, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είχε κακή γένα ή να κινδύνεψε, ακόμα και να κινδύνεψε την ώρα που γεννιόταν. Στη συνέχεια, για παράδειγμα, αν έχεις τον Άρη στον πρώτο οίκο ή είσαι κρυός, έχει να κάνει με το μπορεί να είσαι πολύ μαχητικός στη ζωή σου ή να στη γέννα να ήσουν έτσι από τα πρόωρα παιδιά, από τα παιδιά που ήρθαν γρήγορα. Βιαζόντουσαν να βγουν. Ναι, και είναι και δυνατό και για αθλητές. Δηλαδή, έχουμε πολλούς πρωταθλητές ή πολλούς Ολυμπιονίκες που έχουν στον πρώτο του οίκο τον Άρη. Και πάμε τώρα στο δεύτερο οίκο και θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, όταν έχουμε τον πρώτο οίκο μας σε ένα ζώδιο,
Ο δεύτερος οίκος είναι το αμέσως επόμενο ζώδιο. Ναι. Και έτσι μετράμε. Ναι. Συνήθως είναι έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν ο δεύτερος οίκος? Ο δεύτερος οίκος έχει να κάνει με τα αποκτήματά μας. Συνήθως άνθρωποι που έχουν πολλούς πλανήτες στο δεύτερο οίκο και ιδιαίτερα τους προσωπικούς, Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Άρη, Ερμή, έχει να κάνει με τα αποκτήματα, με αυτά που και με τα υλικά και με τα συναισθηματικά. Ο άνθρωπος αυτός έχει μεγάλη ανάγκη για ασφάλεια, για αγάπη. Έχει να κάνει και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, συνήθως εκεί βλέπουμε ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα όταν ο Ήλιος στον πρώτο οίκο. Mm-hmm. Έχουμε τον ελεύθερο επαγγελματία. Έχει να κάνει με τα χρήματα που βγάζουμε οι ίδιοι και τα αποκτήματά μας. Μάλιστα. Και συνήθως έχει ανάγκη να παίρνει μέσα ασφάλεια, μέσα από υλικά, αγαθά και από να έχει κοντά ανθρώπους, να είναι δικά του. Και σε ποια ζώδια είναι καλό να έχει το δεύτερο? Παραδοσιακά στον Ταύρο, που έχει και τα χαρακτηριστικά του Ταύρου. Του έχω. Ναι, του έχω και του κατέχω. Γενικά, σε όποιο ζώδιο και να έχουμε, μας ενδιαφέρει πού είναι ο πλανήτης που κυβερνά αυτό το ζώδιο. Δηλαδή, έχω το δεύτερο οίκο στον Ταύρο, με ενδιαφέρει πού είναι η Αφροδίτη στο χάρτη μου. Γιατί θα μου δείξει πώς παίρνω ασφάλεια. Α, κατάλαβα. Οπότε... Όλο όσο πάει και περιπλέκεται αυτό, ναι. Αλλά όσο πάει γίνεται και πιο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Για πάμε στον τρίτο οίκο. Ο τρίτος οίκος έχει να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια, έχει να κάνει με τον τρόπο που μαθαίνουμε πράγματα και έχει να κάνει και με τα αδέρφια μας, τη σχέση που έχουμε με τα αδέρφια μας, με τα ξαδέρφια μας. Είναι το κοντινό μας περιβάλλον και είναι η πρώτη που αντιλαμβανόμαστε μετά τον εαυτό μας. Δηλαδή, πρώτα ένας άνθρωπος γεννιέται, στη συνέχεια αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα αυτά που έχει, δεύτερος οίκος. Τρίτος οίκος έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου μέσα από τους άλλους. Είναι η επικοινωνία και όταν έχουμε έντονο τρίτο οίκο σε κάποιον, έχει πολλούς πλανήτες εκεί, είναι πολύ καλός επιχειρηματίας όσον αφορά κυρίως τις πωλήσεις. Είναι πολύ καλός εκεί. Mm-hmm. Και έχει να κάνει και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή έχουμε δημοσιογράφους, συγγραφείς. Τέλεια. Ο τέταρτος? Ο τέταρτος έχει να κάνει με το σπίτι μας, με τις παραδόσεις, με τις αξίες που έχουμε από την οικογένειά μας. Πολλές φορές έχει να κάνει με την οικογένεια που φτιάχνουμε, όχι μόνο με την πατρική μας οικογένεια. Και τονισμένος θα μπορούσε να μας δώσει και άτομα τα οποία έχουν μια καλή περιουσία από την οικογένειά τους, που είχαν κληρονομίες, έτσι, δηλαδή. Ναι, μια καλή... Η κληρονομία ήταν πιο πολύ στον 8ο, αλλά μας δίνει όμως, έζησε καλά παιδικά χρόνια, πλούσια κάποιος που έχει ένα καλό τέταρτο. Ναι. Εκεί δηλαδή θέλουμε Δία, Αφροδίτη μέσα, Ήλιο. Και έχει πάρει και αγάπη, μας δείχνει πολλά πράγματα για το σπίτι. Όταν έχουμε πλανήτες που δεν είναι τόσο καλοί, όπως είναι ο Κρόνος, είναι πιο δύσκολοι δηλαδή, Πλούτωνας, μπορεί να μας δώσει προβλήματα μέσα στο σπίτι και στα παιδικά μας χρόνια. Άρα ναι, μια παιδική ηλικία που όχι και τόσο πιο δύσκολη. Mm-hmm. Ναι. Και πάμε στον πέμπτο. Ο πέμπτος είναι ο τρόπος που εκφράζουμε τη δημιουργία μας. Τι μας αρέσει, τι απολαμβάνουμε, πώς το απολαμβάνουμε, τους τρόπους που ερωτευόμαστε, που φλερτάρουμε, που διασκεδάζουμε στη ζωή μας. Και ένας έντονος, τονισμένος πέμπτος οίκος μπορεί να μας δώσει έναν, για παράδειγμα, ηθοποιό. Κάτι πολύ δημιουργικό, ένα πολύ δημιουργικό άνθρωπο. Καλλιτεχνικό δηλαδή. Ναι. Και θα μπορούσε να μας δώσει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... Είναι τζογαδόρος, ασχολείται, του αρέσει το ρίσκο. Τα έχουμε και αυτά βέβαια. Ναι, είναι πιο πολύ εκεί. Δηλαδή τα τυχερά παιχνίδια, όλα αυτά τα βλέπουμε εκεί. Επίσης, αν θέλουμε να δούμε αν θα κερδίσουμε ποτέ τον τζόκερ, μπορούμε να δούμε εκεί. Θα μας το πει ο πέμπτος. Ο οίκος, θα σου πει ο πέμπτος αν μπορείς. Οπότε, αν σου πει ότι μπορείς, όταν έρθει η κατάλληλη όψη και η κατάλληλη ώρα, θα το κερδίσεις. Τέλειο. Και πάμε τώρα στον έκτο. Ναι, ο έκτος έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή. Έχει να κάνει και με τα εργασιακά θέματα που θα αντιμετωπίσει κάποιος στη ζωή του, αλλά θα μας δώσει πληροφορίες και για την υγεία του και την αυτοφροντίδα. Πώς εγώ φροντίζω τον εαυτό μου για να είναι καλά. Τι τρώω, πώς, αν κάνω γυμναστική, τι συνήθειες έχω. Α, ο έκτος είναι για όλα αυτά. Ναι, και μας δείχνει, είναι και δείκτης υγείας. Δηλαδή, εκεί τι θέλουμε την Αφροδίτη, γιατί θα μας φέρει τύχη στα θέματα υγείας. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς μια καλή Αφροδίτη εκεί, καλά τοποθετημένη, σε καλό ζώδιο. Κατάλαβα. Ο έβδομος? Ο έβδομος έχει να κάνει με τις σχέσεις και τις συνεργασίες μας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει έκτο, ακμή του έκτου, ο έκτος του ξεκινάει από τον κριό, για παράδειγμα, θα κάνει ένα πάρα πολύ γρήγορο γάμο. Ένας άνθρωπος που έχει ένα Κρόνο μέσα εκεί, θα αργήσει να παντρευτεί ή θα παντρευτεί κάποιον πολύ μεγαλύτερό του, είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν είναι.
Και εκεί φαίνεται και αν κάποιος πάρει διαζύγιο στον 7ο. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είναι βεβαρημένος ο 7ος, σου δείχνει ή διαζύγιο ή σου δείχνει προβλήματα στο γάμο, ναι, τα οποία μπορεί κάποιος να ζήσει μέσα σε αυτό το γάμο. Γενικά δηλαδή, ο 7ος είναι οι σχέσεις μας και κυρίως η ερωτική μας σχέση. Ο σύντροφός μας. Ο γάμος μας. Ο γάμος μας. Τα ερωτικά μας είναι ο 5ος. Α. Ο γάμος μας είναι ο 7ος και ο δεύτερος γάμος μας είναι ο 9ος. Για πάμε όμως πρώτα στον 8ο, να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, ο 8ος έχει να κάνει με τα οικονομικά του συντρόφου, έχει να κάνει με τις περιουσίες μας. Εκεί φαίνεται, ας πούμε, αν θα παντρευτείς κάποιον ο οποίος έχει αρκετά χρήματα ή δεν έχει. Εκεί έχει να κάνει με χρέη, έχει να κάνει με το πώς το άτομο τα διαχειρίζεται. Μας, γενικότερα. Ναι, και το σεξουαλικότητά μας και πώς τη διαχειριζόμαστε κι αυτή. Στην αστρολογία, τα χρήματα και ο ερωτισμός πάνε μαζί. Το έχω παρατηρήσει πολλά. Ναι, σε πολλά. Ναι. Ο 9ος λοιπόν. Λοιπόν, ο 9ος έχει να κάνει με τα ταξίδια, με το εξωτερικό. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει. Αγαπημένος μου, ναι. Αν κάποιος κάνει πολλά ταξίδια ή παντρευτεί ξένο ή ζει στο εξωτερικό, ναι, σίγουρα θα υπάρχει κάποια σύνδεση με τους οίκους που είπαμε πριν και τον 9ο. Για να έχουμε εξωτερικό, θέλουμε 9ο οίκο. Μάλιστα. Και να είναι τονισμένος. Και ο 10ος. Ο 10ος έχει να κάνει με την κοινωνική μας εικόνα, έχει να κάνει με το αν θα πετύχουμε ή όχι στα θέματα του επαγγέλματός μας. Πολλές φορές γυναίκες παντρεύονται με κάποια έντονη διέλευση, κάποιον μεγάλο πλανήτη που θα περάσει από εκεί και θα κάνει κάποια όψη στο 10ο, mm-hmm, γιατί οι γυναίκες, ειδικά παλιά, είχε να κάνει το κύρος τους με το γάμο. Με το ποιον παντρευόντουσαν. Άλλαζαν στάτους. Σωστά, παλιά δεν δούλευαν οι γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως θα μας δώσετε αν θα πετύχει στο επαγγελματικά. Επαγγελματικά από μόνη της. Και οι περισσότεροι διάσημοι άνθρωποι έχουν έντονο, τονισμένο 10ο οίκο. Γιατί είναι προς τα έξω. Διευρύνει την εικόνα μας προς τα έξω. Οπότε συνήθως είναι διάσημοι αυτοί που έχουν. Δηλαδή για να έχουμε κάποιον διάσημο θέλουμε και δυνατό 10ο. Κατάλαβα. 11ος. Ο 11ος έχει να κάνει με τα όνειρά μας, έχει να κάνει με τις επιθυμίες μας, έχει να κάνει με το πώς διαχέουμε την ενεργητικότητά μας, τα χόμπι που κάνουμε και έχει να κάνει πολύ και με το φιλανθρωπικό κομμάτι. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί έντονα με φιλανθρωπίες έχουν έντονο 11ο, είναι πιο πολύ ανθρωπιστές, θέλουν να δώσουν, παίρνουν μέσα από αυτό, γεμίζουν. Μάλιστα. Και τελευταίος, ο 10ος. Που είναι και ο πιο δύσκολος οίκος, ναι, είναι μη συνειδητός, συνήθως δεν τον καταλαβαίνουμε. Εκεί αν έχουμε πλανήτες, αυτούς τους πλανήτες αργούμε πάρα πολύ να έρθουμε σε επαφή και να καταλάβουμε τι σημαίνουν για εμάς, ειδικά αν έχεις προσωπικούς, δεν μπορείς να καταλάβεις τον ίδιο στον εαυτό, ίσως χρειάζεται να δουλέψεις πιο πολύ με τον εαυτό σου για να το ανακαλύψεις. Ποιος είσαι, τι είσαι, λίγο χάνεσαι. Mm-hmm. Αν έχουμε έντονους πολλούς πλανήτες εκεί, μας αρέσει απομόνωση. Θέλεις λίγο να αποτραβηχτείς και είναι και ένας οίκος που όταν είναι έντονος έχουμε έντονη διαίσθηση. Ναι, έχει ναι, δηλαδή ναι, ναι, και τα αυτικά του. Μάλιστα. Πολύ. Όλα εξηγούνται λοιπόν. Ναι. Αρκεί να δούμε τον αστρολογικό μας χάρτη. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα μας λέει τους πλανήτες μας. Ναι. Και τους οίκους. Και βλέπουμε σε ποιον οίκο είναι κάθε πλανήτης. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι πλανήτες είναι οι ηθοποιοί και ο οίκος είναι το μέρος, το σκηνικό, εκεί που θα λειτουργήσει. Τι ωραία που το εξήγησες. Ο τρόπος, τώρα καταλαβαίνω, το σενάριο, είναι σε τι ζώδιο είναι ο κάθε πλανήτης. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καταλάβαμε την αστρολογία πιο καλά, οπότε είναι πολύ σημαντικό το μάθημα αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς καλά, όπως και εμείς άλλωστε. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά φιλιά.